Ο ιδιοκτήτης φαρμακείου σε χωριό του Εύρου κατηγορείται πως καταχωρούσε αποτελέσματα αρνητικών rapid test ανεμβολίαστων για να μπορούν να εργάζονται. Το φαρμακείο τέθηκε υπό παρακολούθηση και προέκυψε πως ο ιδιοκτήτης προχώρησε στην έκδοση τουλάχιστον 9 ψευδών ιατρικών βεβαιώσεων χωρίς να παρουσιαστούν οι ενδιαφερόμενοι, ανάμεσά τους στρατιωτικοί αλλά και διοικητής αστυνομικού τμήματος στην ευρύτερη περιοχή. Ο νότερος αξιωματικός της Ελλάς μαζί με στρατιωτικούς αλλά και απλούς πολίτες φέρονται σε συνεννόηση με τον υπεύθυνο του φαρμακείου. Έπαιρναν πλαστές βεβαιώσεις rapid test προκειμένου να τις εμφανίζουν στην εργασία τους. Εκεί λοιπόν είδαμε ότι υπήρχαν πολλές καταχωρήσεις περίεργες ώρες και φυσικά μόλις μετέβη επιτόπου και έκανε την έρευνά της η Διεύθυνση Ιστορικών Υποθέσεων Ελληνικής Αστυνομίας, ανακάλυψε αυτό το μοτίβο των εικονικών, της ενέργειας εικονικών rapid test. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν 10 άτομα ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται και άλλοι 11. Ανάμεσά τους 2 αστυνομικοί, 5 στρατιωτικοί και 14 ιδιώτες. Σε βάρος τους ασκήθηκαν διώξεις πλημελιματικού χαρακτήρα και αρνούνται τις κατηγορίες ενώ οδηγήθηκαν στο αυτόφορο και ζήτησαν αναβολή. Τώρα ότι θα πάνε όλα καλά, πολύ δώρος καμιά φορά για το τίποτα. Όλοι έχουν το τεκμήριο της αθωότητας. Είχαν φτάσει και στα αυτιά μας το προηγούμενο διάστημα ότι διενεργούσε rapid test χωρίς την παρουσία ουσιαστικά του εξεταζόμενου. Όπως ανέφερε ο διοικητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, οι κυρώσεις για τους φαρμακοποιούς που διενεργούν rapid test και δεν τηρούν τον νόμο θα είναι βαρύτατες, ακόμη και λουκέτο. Όχι μόνο δεν μπορούν να ξεφύγουν, οι ποινές θα φτάσουν εκτός από τις ποινικές κυρώσεις και σε ανακλήσεις αδειών λειτουργίας. Οι συλληφθέντες αναμένεται να ζητήσουν νέα αναβολή από το δικαστήριο.